με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πεζών, συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου προχώρησαν σε εκτεταμένες συντηρήσεις στις διαβάσεις πεζών σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου της Αμμουδάρας και σε κάθετους δρόμους. Με την έναρξη της τουριστικής περίοδου προχωρήσαμε με ιδία μέσα της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση των διαβάσεων πεζών, γιατί προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και των εργαζόμενων της περιοχής. Έχουμε ένα συνεργείο που είναι άμεσης επέμβασης για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των επισκεπτών και όλων των μόνιμων κατοίκων της περιοχής και ξεκινήσαμε από τη συντήρηση των διαβάσεων. Βασικός στόχος και ζητούμενο είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η προστασία των πεζών. Πάνω σε αυτό λοιπόν και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας που έχουμε ως κοινότητα Γαζίου με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, προχωρήσαμε στη συντήρηση για άλλη μια φορά των διαβάσεων πεζών, ξεκινώντας από την τουριστική περιοχή της Αμμουδάρας, από έναν πολυσύχναστο δρόμο, και σκοπός είναι να επεκταθούμε και στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Γαζίου και σε άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου. Συνολικά αποκαταστάθηκαν οι διαγραμμίσεις σε περισσότερες από 10 διαβάσεις πεζών, σημεία που θεωρούνται πολυσύχναστα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε ξεκινήσει τώρα και τα κλαδέματα και την καθαριότητα και το πλύσμα των πεζοδρομίων. Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την περιοχή της Αμμουδάρας. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτοι επισκέπτες, ευελπιστούμε να είναι μια καλή χρονιά και προσπαθούμε για το καλύτερο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, προσπαθούμε για το καλύτερο. Χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, τις οποίες τις συζητάμε και είμαστε σε προγραμματισμό. Γίνεται μια κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία προσπαθεί να εναρμονίσει την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, να αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου όσο και στην Αμμουδάρα. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη στην ευρύτερη περιοχή σε συνδυασμό με τις εργασίες καθαριότητας, κλαδέματος και όχι μόνο, όπως περιέγραψαν οι αρμόδιοι. Όπως έχουμε δει, οι πρώτες αφίξεις έχουν έρθει στην περιοχή μας. Γι' αυτό είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος. Προσπαθούμε για το καλύτερο της περιοχής.